Μάγκη Μιχαηλίδου, Σμαραδί Χατζανικολάου, νομίζω ένα εκπληκτικό δίδυμο όσον αφορά την ρυθμική αλλά και το τιμαστίβου. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τη Μάγκη που είναι και πιο φρέσκια και πιο νέα όσον αφορά το τμήμα της ρυθμικής. Μάγκη, πες μας σε τι στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το τμήμα ρυθμικής γυμναστικής του Ιπποκράτη, του ΚΟΟΥ. Σε ένα όμορφο στάδιο, θα έλεγα. Αρχικό μεν. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα, από πέρσι έμαθα ότι διαστροποιείται αισθητικός σύλλογος με ρυθμική. Με πλησίασε η Σμαραγδή, δεν είχα σκοπό, η αλήθεια είναι προσωπικά μετά τον πρωταθλητισμό και η πορεία μου να ξανασχοληθώ με το άθλημα, αλλά η αγάπη της για τα παιδιά και η αγάπη της για το συγκεκριμένο άθλημα και όταν μου γνώρισε τα μικρά παιδάκια που είχε ήδη από πέρσι, πραγματικά μου ξαναξύπνησε το μικρόβιο και είπα ότι είναι κρίμα στο νησί μας εφόσον υπάρχει μια προπονήτρια που το αγαπάει και θέλει να προχωρήσει και υπάρχουν και παιδιά που και οι γονείς τους δύναται να στηρίξουν την προσπάθεια αλλά και τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ χωρίς υποδομή και χωρίς τα μέσα. Θα ήταν αμαρτία από μένα να ζω στην ΚΟΟΥ και να μην βοηθήσω. Οπότε μπήκα στη διαδικασία. Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα. Οι γονείς βλέπουν ότι κάνουμε πιο οργανωμένη δουλειά και προσπαθούμε πάρα πολύ. Βέβαια, χρειαζόμαστε βοήθεια από το Δήμο που και αυτός κάνει ό,τι μπορεί και από το κράτος που αυτό δεν κάνει ό,τι μπορεί. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι σε 1 με 2 χρόνια ίσως η ΚΟΣ καταφέρει να έχει αγωνιστικό τμήμα ρυθμικής και όχι απλά ρυθμική. Και ίσως αυτό το τμήμα σιγά σιγά να έχει και αξιώσεις. Όντας αθλήτρια και μάλιστα πρωταθλήτρια στο άθλημα, έχεις δει, αν και είναι ακόμα πρώιμο το στάδιο, κάποια κορίτσια τα οποία μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο αυτό που λες και γιατί όχι να πάμε και σε ευρωπαϊκούς και σε ολυμπιακούς αγώνες. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά το ένστικτο της Μαραγδής, παρότι δεν ήταν αθλήτρια ρυθμικής αλλά του στίβου, ήταν πολύ σωστό. Έχει μερικά παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά ταλαντούχα, αλλά στον πρωταθλητισμό ένα ταλέντο, απλά μένει ταλέντο αν δεν δουλέψει σωστά. Πιστεύω ότι κάποια από τα παιδιά έχουν τη δυναμική και την προοπτική να κατέβουν σε πανελλήνιο πρωτάθλημα με αξιώσεις για την ΚΟΟΥ. Πολύ ωραία. Αλλά αυτό προϋποθέτει να έχουμε γήπεδο, να έχουν τα παιδιά το σωστό πάτωμα, να προπονούνται καθημερινά, γιατί η ρυθμική είναι ένα από τα πιο δύσκολα αθλήματα που υπάρχουν. Και δεν μπορεί ένας αθλητής, μια αθλήτρια της ρυθμικής να φτάσει σε αγωνιστικό επίπεδο με προπόνηση 2-3 φορές την εβδομάδα όπως τα υπόλοιπα. Πρέπει να προπονούνται καθημερινά. Οπότε έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Και το ελπίζουμε και χαιρόμαστε βέβαια γι' αυτό. Σμαραγδί, εσύ είσαι σε ένα άλλο κομμάτι της ομάδας, τον Στίβο. Ήθελα να μου πεις τι γίνεται εκεί και με αφορμή αυτό να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε την Ολυμπιονίκη του Ήψου στην Νίκη την Πακογιάννη και την Υπόπη την Ουζούνη και άλλες συμπατριώτρες μας εδώ, δεκανήσιες αθλήτριες. Θέλω να μου πεις δύο λόγια και γι' αυτό και για το τμήμα Στίβου. Την επαφή με τις Ολυμπιονίκες την έκανε η Χριστίνα Κωνσταντίνου, η οποία υπήρξε και εκείνη πρωταθλήτρια και είναι και πρόεδρος του συλλόγου μας. Ο Στίβος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά σε μικρές ηλικίες. Με αποτέλεσμα το αγωνιστικό κομμάτι του Στίβου να βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Οπότε βλέπουμε ότι σιγά σιγά ο Ιπποκράτης αρχίζει να εδραιώνεται και στο κομμάτι του Στίβου, ο Ιπποκράτης ο ΚΟΣ, μαζί με τον άλλο σύλλογο που υπάρχει όσον αφορά το κομμάτι του Στίβου. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια και για τις σπουδαίες αθλήτρες που θα έρθουν εδώ και γενικότερα για τις δράσεις που έχετε την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα κάνουμε ένα διήμερο αθλητισμού. Το Σάββατο θα έρθουν οι αθλήτριες του Στίβου στο γήπεδο, η Νίκη Μπακογιάννη, η Πόπη Ουζούνη και η Γεωργία Κουμνάκη, που ήταν πρωταθλήτρια δωδεκανήσια από τη Ρόδο. Θα κάνουμε Kids Athletics. Τα παιδιά θα παίξουν μαζί με τους πρωταθλητές. Και την Κυριακή θα κάνουμε την κοπή της πίτας και την επίδειξη της ρυθμικής γυμναστικής, όπου θα έρθετε και σε μία επαφή. Ωραία. Με το άθλημα. Οπότε εκεί, Μάγκη, και στην ουσία θα έχουμε και την ευκαιρία να δούμε μία επίδειξη. Και εγώ τουλάχιστον που παρακολούθησα και την πεζινή, νομίζω ότι θα μπορώ να βγάλω και κάποια σμεράζοντα στο φετινό. Ελπίζω να δείτε ότι κάποια προσπαθήσαμε και είχαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Να πω λίγο κάτι, ότι αγωνιστικό τμήμα ρυθμικής δεν θα έκανα εάν δεν δεχόταν η Μάγκη. Γιατί η Μάγκη έχει και τη γνώση, έχει και την εμπειρία. Κάτι που εγώ δεν διαθέτω.
Η Μάγκη είναι η δασκάλα μου, θα το πω και έτσι. Έχω μάθει πολλά από τη Μάγκη. Είστε και συναδέλφοι σας όμως, Λόου, είστε καθηγήτριες φυσικής αγωγής και οι δύο, οπότε έχετε τουλάχιστον Ο σύλλογος μας στηρίζει σε όλες μας τις αποφάσεις. Μέχρι στιγμής ό,τι έχουμε ζητήσει το έχουμε, δόξα τω Θεώ. Και προευόμαστε πολύ καλά. Αν θέλετε να για το Σάββατο που θα προπονήσουν οι Ολυμπιονίκες στα παιδάκια, ότι είναι ανοιχτό για τα παιδιά. Ανοιχτό για όλα τα παιδιά. Για να γνωρίσουν τις μεγάλες αυτές αθλητρίες. Οπότε ευκαιρία και με αυτή την συνέντευξη να μάθουν και οι γονείς ότι μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους. Σαφώς, γι' αυτό το λέω, ότι μπορούν εκεί να γνωρίσουν τις αθλητές αυτές που τις θαυμάζουν. Και ότι εδώ την Κυριακή, ναι, όντως θα γίνει αυτή η επίδειξη της ρυθμικής που θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στον κόσμο τι είναι η ρυθμική, ποια είναι τα όργανά της. Να πω πάλι ότι είναι ένα πολύ απαιτητικό άθλημα και η Ελλάδα, εφόσον περάσαμε και εμείς από την εθνική ομάδα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ ψηλό επίπεδο σαν χώρα. Δηλαδή και στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Εμείς φτιάχνουμε ένα προαγωνιστικό τμήμα. Πολύ σωστά. Και ευελπιστούμε. Τα επόμενα χρόνια σαφώς, δημιουργώντας από πίσω ακαδημία ρυθμικής, ώστε τα παιδιά, άσχετα αν θα πάνε στην αγωνιστική ομάδα, να αποκομίσουν τα ωφέλη της ρυθμικής και να μάθουν σωστά το άθλημα. Και ευελπιστούμε ότι αυτό το προαγωνιστικό, όταν μας δοθούν και τα ανάλογα μέσα, να μπορεί να εξελιχθεί σε μια αγωνιστική ομάδα. Και να συμπληρώσω τη Μάγκη. Αυτή τη στιγμή ο σύλλογος λειτουργεί σαν ένα εργοστάσιο. Η ρυθμική και ο στίβος αντίστοιχα τροφοδοτεί το ένα τμήμα το άλλο με αθλητές, με αποτέλεσμα να έχουμε 75 αθλητές παιδιά στο σύνολο στη ρυθμική και γύρω στα 40 στο στίβο. Ένα έχει αυξηθεί αρκετά μεγάλος αριθμός για τα δεδομένα του νησιού και για τους πόσους συλλόγους έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα με το πόσο αγαπάνε αυτό το άθλημα στο νησί μας. Οπότε αυτό με έκανε να πω ότι είναι ντροπή να μην βοηθήσω και θα βοηθήσω όσο μπορώ. Ωραία, εδώ θα είμαστε κι εμείς βέβαια να σας παρακολουθούμε εισαγωγικά. Οπότε την επόμενη χρονιά θα έχουμε νομίζω και πολύ περισσότερα να ευχηθούμε καλή χρονιά γενικότερα και εσάς. Και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε κι εμείς εδώ για να δούμε. Να φάτε και πιτούλα και να δείτε και τα παιδάκια μας. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.